Καλησπέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Κάτια. Είναι εκτός κούρσας ο Μπόρις Τζόνσον. Κάτι που θέτει τις πολιτικές εξελίξεις σε νέα βάση. Γι' αυτό και γύρω στις 4 το απόγευμα, ώρα Κύπρου, ενδέχεται να γνωρίζουμε και ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος και άρα ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Ας δούμε όμως τη διαδικασία για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η εσωκομματική διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Τι σημαίνει αυτό? Για να είναι ένα άτομο υποψήφιο, θα πρέπει να συγκεντρώσει τη στήριξη τουλάχιστον 100 συντηρητικών βουλευτών. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη από την Παρασκευή και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα, ώρα Κύπρου. Αν υπάρξει τώρα μόνο ένα όνομα, αυτός θα είναι αυτόματα ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός. Με τα δεδομένα όσα έχουν και με δεδομένη βεβαίως την απόσυρση, αν θες, του Μπόρις Τζόνσον, δύο είναι οι βασικοί διεκδικητές και αυτοί είναι ο Ρίση Σούνακ, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, που έλαβε δημόσια τη στήριξη 168 βουλευτών, mm-hmm. και άρα είναι δεδομένο ότι θα είναι υποψήφιος, και η Πένι Μόρτον, που λαμβάνει τη στήριξη μόλις 25 βουλευτών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο Ρίση Σούνακ βρίσκεται ουσιαστικά ένα βήμα έξω από την πόρτα της Downing Street, κάτι που θα ξεκαθαρίσει σε λιγότερο από 5 ώρες. Και να πούμε τώρα ότι ο Σούνακ ήταν ο αρχιποψήφιος της Λίστρας που είχαν βρεθεί μαζί και σε debate. Ακριβώς στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές που είχαμε μέσα στο καλοκαίρι. Εάν τώρα όντως οι υποψήφοι είναι δύο, τότε απόψε θα υπάρξει στη Βουλή των Κοινοτήτων μια συμβολική ψηφοφορία καθόλου δεσμευτική, mm-hmm. η οποία θα δείξει ουσιαστικά την επιλογή των βουλευτών. Ακολούθως αυτά τα δύο ονόματα θα τεθούν σε διαδικτυακή ψηφοφορία. Θα μπορούν να ψηφίσουν τα 172.000 μέλη του Συντηρητικού Κόμματος και θα έχουμε αποτέλεσμα την ερχόμενη Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου. Τα βρετανικά μέσα αναφέρουν κάτι ότι είναι πολύ πιθανόν αυτή η διαδικασία, όσο έχουν τα πράγματα, να ολοκληρωθεί σήμερα το απόγευμα και να γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός. Είχαμε, όπως είπες εσύ, την ανακοίνωση του Μπόρις Τζόνσον, ότι έθεσε αυτόν ουσιαστικά εκτός κούρσας, γιατί όπως λέει δεν μπορεί να κυβερνήσει σε ένα κόμμα που δεν είναι ενωμένο και είναι διχασμένο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έλαβε τη στήριξη 102 βουλευτών. Βεβαίως τα δεδομένα που διαρρέουν στο βρετανικό τύπο δεν το επιβεβαιώνουν. Γι' αυτό και η Guardian λέει ότι ο Μπόρις Τζόνσον έκανε πίσω, απλά και μόνο για να μην εξευτελιστεί. Ναι. Διότι αν τα εξασφάλιζε, μάλλον ήρθε άρον-άρον από την Καραϊβική με αυτή την πρόθεση. Εκ των υστέρων γνώριζε το αν είναι συμπαγές ή όχι το κόμμα, ποια είναι τα προβλήματα και οι ρίδες. Συνεπώς, απλά δεν έχει εξασφαλίσει προφανώς τον αριθμό απαιτούμενο αριθμό ψήφου. Δεν έχει εξασφαλίσει και ας μην ξεχνάμε ότι είναι οι ίδιοι βουλευτές που τον εξανάγκασαν σε παρέτηση. Σωστό. Άρα και να εξασφάλιζε τις 100 ψήφους ή ενδεχομένως και να εκλεγόταν ουσιαστικά ξανά πρωθυπουργός, τίποτα δεν θα επιβεβαίωνε ότι η επόμενη μέρα θα ήταν όπως πρέπει και δεν θα έβαζε το Συντηρητικό Κόμμα ξανά σε μια τέτοια διαδικασία για άλλη μια φορά. Πάντως σε ένα ναρκοπέδιο θα κληθεί να περπάτησει και ο νέος πρωθυπουργός, όποιος και να είναι, και με τα εσωτερικά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Μέχρι το απόγευμα, λες και εσύ, θα γνωρίζουμε ποιος θα είναι. Λοιπόν,